βρισκόμαστε στην χώρα της έκθεσης. Αποφασίστηκε από την διεύθυνσή μας, την Δευτεροβάθμια, να συμμετέχει όλη η επαγγελματική εκπαίδευση με διάφορα έργα τα οποία έχουμε φτιάξει μαθητές. Το δικό μας έργο εδώ, το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής του Πρώτου Υπάλληλου Φραγίου, συμμετέχει με μια πρωτότυπη κατασκευή, η οποία μελετήθηκε και κατασκευάστηκε στο Εργαστήριο των Ηλεκτρονικών, η οποία έχει το εξής σκεπτικό. Μπορεί, έχει τη δυνατότητα να ελέγχει έναν χώρο που εμείς θέλουμε, χωρίς να γνωρίζει αυτός που βρίσκεται σε αυτόν τον χώρο ότι εμείς τον ελέγχουμε. Με μία επίδειξη θα καταλάβετε ακριβώς τι λέω. Ερχόμαστε λοιπόν στον χώρο αυτόν και ενώ βλέπουμε τηλεόραση, η τηλεόραση σταματά και δείχνει τον επισκέπτη. Οποιοδήποτε πρόγραμμα λοιπόν έχουμε μέσα στο σπίτι μας, σταματάει το πρόγραμμα και δείχνει τον επισκέπτη. Η τηλεόραση είτε κλειστή είτε ανοιχτή ειδοποιεί. Άρα, σωστά λοιπόν το έχουμε εκτιμήσει ως ένα πρωτοποριακό αλλά και ένα σύστημα έγκυρης προειδοποίησης. Πού μπορεί να έχει εφαρμογές αυτό το σύστημα? Μπορεί να έχει εφαρμογές καταρχήν σε περισσότερο το βλέπω σε πολυκατοικίες, σε διαμερίσματα όπου εκεί είναι κλειστός ο χώρος και πρέπει να ελέγχεται πιο άμεσα. Κατόπιν σε μονοκατοικίες, σε γραφεία, σε επιχειρήσεις. Και διακούμε πάρα πολύ που ακούω στην τηλεόραση γεγονότα όπως ξαφνικά λέει στο σπίτι και δημιουργήθηκε ένα άσχημο γεγονός με ένα οικειωμένο ζευγάρι κτλ. Εάν υπήρχε ένα τέτοιο σύστημα, δεν θα ήξερε το ζευγάρι μέσα ότι ποιος είναι έξω από το σπίτι του. Μπορεί λοιπόν και αυτό να αποτελέσει ένα μέσο πρόσληψης και πρόσληψης ατυχήματος, ένα γεγονός δυσάρεστο γεγονότος. Πιστεύουμε ότι θα έχει στο μέλλον μια καλή τύχη. Κάθε του άξονα μπορεί να γυρίζει από όποια φυσάει ο αέρα, δεν χρειάζεται δευτεροτήρια ούτε κάποιο άλλο μηχανισμό. Περιστρέφεται. Έχουμε τοποθετήσει σε ένα μαγείο αυτοκινήτου μαγνήτες, κάποια κίνητα ποινία και έτσι καταφέρνουμε να βγάζουμε τάση. Η οποία όμως είναι εναλλασσόμενη, η άλλη χρειάζεται να γίνει πισή, ανόρθωση. Έχουμε γέφυρα ανόρθωση και φυσικά ρύθμιση. Όσο πιο γρήγορα γυρίζει. Πρακτικά δηλαδή, τι. Ωραία. Πού μπορεί να έχει φανεί. Ενέργεια. Γυρίζει από τον αέρα, φορτίζουμε μπαταρίες και έχουμε κάτω λαμπτήρες οι οποίοι δουλεύουν από ένα εισιτήριο φωτεινότητα στη νύχτα κατά την επιλογή μας. Χωρίς να πληρώνουμε μία δραχμή. Όσο θα έχουμε αέρα, θα έχουμε ενέργεια. Αν το συσσωρεύουμε σε μπαταρίες, ακόμα και όταν έχει σταματήσει ο αέρας, θα συνοδεύουμε την ενέργεια των μπαταριών. Ήπιες μορφές ενέργειας δεν τελειώνει ποτέ. Ο αέρας δεν θα τελειώσει ποτέ.